κάνεις, Χριστιανά μας? Καλά, είμαι εσύ. Μα είσαι πολύ γκέρλι σήμερα. Είμαι, ναι, αυτό πολύ, ήθελα να πολύ, πετύχω. Πολύ, πολύ, πολύ. Για πες, πού πηγαίνεις? Λοιπόν, εγώ με την παρέα μου έχουμε πάει στο βουνό και έχουμε νοικιάσει μία σουίτα εκεί πέρα, γιατί η κολλητή μου έχει και γενέθλια, οπότε ναι, τις διοργανώσαμε και ένα μπαρτάκι μέσα στη σουίτα. Αφού την νοικιάσαμε, ας την αξιοποιήσουμε και όπως πρέπει. Και τώρα μπαίνεις στη σουίτα? Όχι, είμαι μέσα στη σουίτα, τις έχουμε διοργανώσει το πάρτι. Έχω πάρει τη γουνίτσα μου και τις μποτούλες μου, γιατί γενικά έχουμε συνεννοηθεί να ντύθουμε λίγο πιο γκέρλι και στα ροζ και γενικά. Ναι, ναι. Αλλά θα βγάλουμε και καμιά φωτογραφία εκεί στο βουνό. Τέτοια εποχή πρέπει. Για βαθμολογήστε. Βασιλική, το μόνο που μου αρέσει αυτή τη στιγμή σε αυτό το κεφάλι που βλέπω είναι, θέλεις να μιλήσω και να με διακόπτες γιατί έχω κουραστεί λίγο? Έλα. Γιατί κουράζεσαι, γιατί Βασιλική? Δεν μου αφήνεις να ολοκληρώσω. Επειδή πάντα μου λες ότι το κεφάλι λοιπόν, σου αρέσει. Γι' αυτό μόνο αυτό το ροζ που έχεις βάλει το καζάκ, κάτι είναι αυτό, δεν ξέρω. Όλο το άλλο είναι βήτα. Βήτα, γάμα, δέλτα, δηλαδή το τσαντάκι είναι ένα... Γι' αυτό το σωματότυπο ένα τίποτα. Γι' αυτό η μπότα το είναι... Εσύ διαλέγεις τσαντάκι με βάση το σωματότυπο σου. Δες λίγο στην κάμερα τον όγκο που έχεις κάτω και τον όγκο που έχεις εδώ και ένα ψηλό κορίτσι. Με αυτό το τσαντάκι είναι σαν να κρατάς ένα πορτοφόλι και όχι τσάντα. Η μπότα... Εντάξει, τα απαραίτητα έχουμε. Η μπότα καρά ξεπερασμένη κατά την άποψή μου. Ξεπερασμένη. Ναι. Θα συνεχίσει να κάνει μορφασμό. Ό,τι θέλω θα κάνω. Όχι, δεν θα κάνει ό,τι θέλει. Δεν τα έχουν πει καλά. Συνέχισε. Δεν τα έχουν πει καλά καθόλου. Μια χαρά μου τα έχουν πει. Καθόλου. Έτσι λοιπόν, θες να νομίζεις. Επίσης αυτή η αμφίεση για να βγει στα χιόνια και που κουραστήκαμε με αυτές τις σουίτες που ανεβοκατεβαίνεις όλη την ώρα, δεν είναι. Για ποιες σουίτες μιλάς? Όλη την ώρα σε μια σουίτα είσαι. Πότε ξαναείπα ότι λοιπόν, πάω σε σουίτα? Την πρώτη εβδομάδα. Ένα τίποτα. Στον Μπατσελορέ. Β. Βήτα διαλογή. Δεν ξέρει τι να σχολιάσει. Βήτα διαλογή. Έλα. Τελείω όμω. Οκ. Πε μου τι θέλει. Από σένα τίποτα. Ναι, γιατί ηρωνεύεσαι, δεν καταλαβαίνω. Όλη την ώρα. Τίποτα δεν θέλω και ούτε περιμένω. Όλη την ώρα ηρωνεύεσαι. Σε άτομα που με ηρωνεύονται. Δεν σε ηρωνεύομαι. Σου λέω την αλήθεια. Είναι ένα look Β. Εντάξει. 2,1 ένα μέσο όρο πηγαίνει στου κριτέ. Και ξεκινάει η Ηλιάνα. Γεια σου, Χριστιανά μου. Yeah. Όντως, στην ηλικία σου, πολύ cute, πολύ χαριτωμένο look. Εμένα το μόνο που μου θυμίζει χιόνια είναι οι μπότες, να σου πω την αλήθεια μου. Όλο το άλλο, πάρτι που πας στα χιόνια και βγαίνεις έξω, θα πουδιάσεις. Τα πόδια σου, την κυλίτσα σου, το λαιμό σου, δεν έχεις γάντια, δεν έχεις κασκόλ, δεν έχεις ένα σκούφο, δεν έχεις ένα ρούχο. Για μια φωτογραφία ζωστό. Θα βγούμε. Βγαίνει για τη φωτογραφία, ναι. Την πετύχαμε την ώρα είναι, που άνοιγε δηλαδή... η πόρτα. Τακ και έβγαινε. Ναι. Στη σουίτα μέσα θα γίνει το πάρτι, όχι έξω. Άρα να κάνουμε όλα τα κόνσεπτ σε μια φωτογραφία, να είναι ευχαριστημένη και η Νικόλ, να είναι το Instagram σωστό. Να τελειώνουμε. Επειδή πήγαμε σε βουνό, είπαμε να εκμεταλλευτούμε και την ευκαιρία και να βγάλουμε και κάποιες φωτογραφίες. Ένα girly look, όταν το τοποθετείς στο βουνό, θα μπορείς να κάνεις χιλιάδες πράγματα. Πολύ ωραία, πολύ διαφορετικά. Θα σας πω εγώ τι βλέπω. Τα πολύ ωραία τα look που κάνεις του κολεγίου, του σχολείου, ροζ girly με μπότες βουνού. Απλά δεν ήθελα να φέρω το κλασικό μία φόρμα και πάω στα χιόνια. Το κλασικό το δικό σου είναι αυτό. Το έχουμε δει σε όλα τα χρώματα. Εγώ θεωρώ οι περισσότερες που πάνε στα χιόνια, ναι, βάζουν μία ολόσωμη φόρμα. Ναι. Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να κάνει πάρα πολύ κρύο και ότι πρέπει να φοράς συγκεκριμένα ισοθερμικά όταν πηγαίνεις στα χιόνια και βγαίνεις έξω. Άρα βλέπεις, υπάρχει σκέψη. Ναι, αλλά δεν θα πάω στο χιονοδρομικό εγώ. Θα είμαι μέσα στη σουίτ. Ναι, βρε παιδί μου, αλλά φέρ το λίγο χειμώνα το look. Okay, μια γούνα, έχεις βάλει και μια μπότα. Okay. Έτσι ούτε κάτω από σόμπα στην Αθήνα δεν κάθεσαι. Είναι χαριτωμένο το look, αλλά σε πώς εκτελέσεις θα το δούμε. Ευχαριστώ. Φαρμακώθηκα τώρα. Στέλιο. Ναι, κοίταξε, Χριστιανά, είναι πολύ ασύνθετο το look. Δηλαδή, τα μέσα ρούχα, για βγάλει λίγο τη γούνα. Είναι ξεκάθαρα καλοκαιρινά. Ναι. Δηλαδή, είναι μια καλοκαιρινή φούστα που δεν φοριέται στο βουνό. Είναι ανοιξιά. Μπορείς να βάλεις την άνοιξη, ας πούμε. Ναι. Είναι ένα καλοκαιρινό πλεχτό με ένα καλοκαιρινό μπλουζάκι και ξαφνικά υπάρχουν ένα ζευγάρι μπότες σε γυμνά πόδια πάνω, που δεν είναι ούτε κάλτσα, ούτε καλσόν, ούτε τίποτα, και μια γούνα. Δηλαδή, ναι, εκτός το ότι ταιριάζουν χρωματικά, που ούτε και χρωματικά ταιριάζουν,
Είναι άλλα ροζ. Okay. Δεν στέκει αυτό το look στο concept που θέτει. Δηλαδή έτσι δεν ξέρω πού μπορεί να πας. Μάλλον ήθελες κάπως να συνδυάσεις τις μπότες από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι προέκυψε το look αυτό ότι είναι για βουνό. Δεν είναι για βουνό. Ναι. Είναι ένα Britney Spears look από αυτά που φέρνει συνήθως. Με απλά μπότες βουνού. Λοιπόν. Χαριτωμένο look είναι παρόλα αυτά. Με αρκετές αστοχίες και κυρίως στο σκεπτικό. Αλλά λυπάμαι, στο βουνό δεν μπορείς να πας με καλοκαιρινά ρούχα και βουνό. Ευχαριστώ. Και πάμε στο Δημήτρη τώρα. Εγώ καταλαβαίνω ποιοι είναι υπεύθυνοι για όλα αυτά. Είναι μια κουβέντα που κάναμε και κάποια στιγμή για όλα αυτά τα influencing του Instagram και γενικά. Εσύ λοιπόν τώρα είναι ένα instagramικό look, θα μπορούσε να βγάλεις πάρα πολλές φωτογραφίες, αλλά δεν εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο πας εκεί και δεν είναι μόδα αυτό το πράγμα που κάνεις. Okay. Αν ήθελες να το κάνεις μόδα λοιπόν, να το προχωρήσουμε λίγο παραπάνω, βάλε χρώμα καλσόν, μάλινο, το οποίο να συνδυάζεται μέσα από ένα μάλινο ζιβάνκο στο ίδιο χρώμα, να κάνει ένα color blocking αυτό που πήγε σε ροζ και βάλε ένα μακρύ γουίνο παλτό. Okay. Πάλι σε άλλο χρώμα. Μπορείς μέσα να βάλεις, ας πούμε, ένα μοβ και απ' έξω να βάλεις ένα πράσινο. Okay. Ανοιχτό πράσινο. Κάνε color blocking ώστε να έχεις μια πρόταση, αλλά και να εξυπηρετεί το σκοπό. Θέλω να βλέπετε εικόνες μόδας και όχι Instagram μόνο. Εντάξει. Εντάξει. Ευχαριστώ. Μας φαρμάκωσε και ο Δημήτρης. 5,1 είναι η τελική βαθμολογία. Μπορείς να πάρεις τη θέση σου, Χριστιανά. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.